Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αρχίζοντας σήμερα την εκπομπή μας, έχουμε και σήμερα να σας δείξουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και θα παρακαλέσω όσοι ανοίξατε τους δέκτες σας και αρχίσατε να βλέπετε τη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, είναι μια εκπομπή πρεμιέρα θα έλεγα, εάν θέλετε ειδοποιήστε και άλλους φίλους σας, συγγενείς σας, να δούνε αυτά τα οποία θα σας δείξουμε και ειλικρινά σας το λέω, δεν θα έχουν να χάσουν τίποτα. Είχα αναφέρει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, προηγουμένως για την Άγια Γη της Μικράς Ασίας. Και λέω Άγια Γη, διότι είναι γνωστό και από τη Βίβλο ότι η Μικρά Ασία ήταν η περιοχή των 7 πρώτων εκκλησιών. Ήταν η περιοχή όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της πορείας του χριστιανισμού, ο χριστιανισμός ξέφυγε από τα Ιουδαϊκά πλαίσια τα οποία είχε από την αρχή της εμφανίσεως του Θείου Λόγου και είχε αρχίσει να παίρνει οικουμενικές διαστάσεις. Η Μικρά Ασία λοιπόν είναι ο τόπος όπου για πρώτη φορά ο χριστιανισμός και στη συνέχεια η Ορθοδοξία απέκτησε οικουμενική διάσταση. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολλές άλλες εκπομπές μας, αγαπητοί φίλοι. Και το κυριότερο, θα σας δείξουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα στην πρώτη μας εκπομπή επέλεξα να δείξω κάποια σημαντικά θέματα. Στην αρχή θα σας δείξω θα κάνουμε δύο περιηγήσεις. Μία πιο μεγάλη και μία μικρότερη. Θα πάμε σε δύο περιοχές όπου άλλοτε είχε λάμψει ο χριστιανισμός και η Ορθοδοξία στη Μικρά Ασία. Η πρώτη περιοχή που θα πάμε είναι στη νοτιοδυτική σημερινή Μικρά Ασία, κοντά στην περιοχή της Αλικαρνασσού ή Κους Ανταθή, όπως το λένε, για να το πω και στην σωστή του προφορά, όπως το λένε σήμερα οι σημερινοί κάτοικοι. Και θα ήθελα να, όταν αναφέρομαι στους σημερινούς κατοίκους της Μικράς Ασίας, δεν μ' αρέσει να εκφράζομαι με τον χαρακτηρισμό Τούρκοι, διότι όσοι γνωρίζουν και αυτός ο οποίος σας μιλάει, έχει ασχοληθεί με αυτό το οποίο λέγεται τουρκολογία. Όσοι γνωρίζουν από τουρκολογία ξέρουν ότι ο όρος Τούρκος είναι ένας τεχνητός όρος, τον οποίον έφερε ο Μουσταφά Κεμάλ μετά το 1922, για να αποδώσει εθνική ταυτότητα στους κατοίκους, τους Μωαμεθανούς κατοίκους της Μικράς Ασίας, οι οποίοι μέχρι τότε είχαν μία μπερδεμένη και πολύ αμφισβητούμενη εθνική συνείδηση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχω ασχοληθεί και θα ασχοληθώ και σε άλλες εκπομπές, αγαπητοί φίλοι. Επειδή όμως ο χρόνος τρέχει και επειδή θα ήθελα να δείξω όλα τα θέματα τα οποία σας έχω φέρει, θα πάμε λοιπόν να περάσουμε στο πρώτο θέμα, αγαπητοί φίλοι, όπου θα δείτε, και το λέω θα δείτε ίσως και με έκπληξη, πώς ένας σημερινός κάτοικος της Μικράς Ασίας, ένας ερευνητής, ένας Μωαμεθανός, ένας Τούρκος, ας το πούμε Τούρκο για να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε καλύτερα, έκανε μία έρευνα και ξαφνικά ανακάλυψε ένα περίλαμπρο πάλε ποτέ μοναστήρι, το μοναστήρι της Παναγίας. Υπάρχει εκεί και ένας πύργος της Αγίας Άννας, όπως αναφέρεται, νοτίως της περιοχής του Κους Ανταθή ή της γνωστής μας Αλικαρνασσού. Αν είναι έτοιμος ο έλεγχος, θα πάμε να δούμε αυτό το περίφημο πρώτο θέμα, το οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω όπως έκανα και πριν, αν μπορείτε να ειδοποιήσετε και άλλους γνωστούς σας, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη σημερινή εκπομπή και να απολαύσουν αυτά τα μοναδικά, αποκλειστικά και αποκαλυπτικά θέματα, τα οποία προβάλλουμε από την εκπομπή μας εχμές προς το κοινό της τηλεόρασης του καναλιού της 4Ε. Αν είναι λοιπόν έτοιμος ο έλεγχος, πάμε να δούμε το πρώτο θέμα της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, νοτίως της περιοχής της Αλικαρνασσού του Κουσάντασι. Αυτά τα οποία βλέπετε είναι κτίσματα της Βυζαντινής εποχής, τμήματα ενός μετοχείου, όπως αναφέρεται, της Μονής της Αποκαλύψεως που βρίσκεται στην Πάτμο. Η Πάτμο είναι ένα νησί που όσοι ξέρουν από τη γεωγραφία της περιοχής βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το μέρος το οποίο σας δείχνουμε. Είναι βυζαντινά κτίσματα μιας μονής. Εδώ πέρα ο Τούρκος βλέπει κάποια ελληνική επιγραφή, σημειώνει τα γράμματα
και προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει αυτά τα οποία αναφέρονται. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, ότι οι Τούρκοι όταν δείχνουν τέτοια θέματα ποτέ δεν λένε ότι είναι ελληνικά. Πάντοτε έχουν την συνήθεια να λένε ότι είναι ρωμαϊκά. Όχι ρωμαϊκά, ρωμαϊκά, της ρωμαϊκής εποχής. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα μαγευτικό τοπίο. Βλέπουμε το Κουσάντασι, το είδαμε παραπέρα, που είναι τόπος και θέρετρο. Η μονή αυτή, όπως είπα, είχε σχέση άμεση με το μοναστήρι της Πάτμου, της Αποκαλύψεως. Υπάρχει ένας πύργος εκεί, όπως αναφέρεται, είναι της Αγίας Άννας. Το μοναστήρι αυτό άρχισε να κτίζεται από τον 9ο αιώνα και τελείωσε το 13ο αιώνα, όπου έγινε και μια ανακαίνιση από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο. Οι πέτρες αυτές, αυτά τα κτίσματα που βλέπετε, είναι η αδιάσυστη και αιώνια παρουσία του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην περιοχή αυτή της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. Κάθε πέτρα έχει τη δική της ιστορία. Αυτός είναι ο πύργος της Αγίας Άννας, ένας ιστορικός πύργος, όπως το